Καλησπέρα σας από το κλειστό του Πολυκλαδικού. Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση μεταξύ των BDB και των Airball, ένα παιχνίδι για την τρίτη κατηγορία, τον αλφα όμιλο της τρίτης κατηγορίας της Summer League. Πρώτη επίθεση για τους BDB, οι οποίοι βρίσκονται στο 1-0. Στην πρεμιέρα τους κέρδισαν τον Κατσαβλιαϊκό με 41-55. Οι Airball στο 1-1 έρχονται από ένα καλό μάτς, πολύ καλό μάτς για την ακρίβεια, με 42-69. Κέρδισαν τους Χάλια Mavericks, χάνουν την μπάλα στην πρώτη επίθεση, η BDB, και εκείνη περνάει στα χέρια των Airball με τον Ρούσο να έχει την μπάλα. Αφήνει στο Ζούλη στην κορυφή, είναι ο Σταμούλης, το λάθος εκεί. Υπήρξε μια συνεννοησία με τον Πολυχρονόπουλο, χάσανε η Airball και τώρα η BDB μεταφορά της μπάλας από τον Σταματακόπουλο. Ξανά λάθος. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 3 επιθέσεις, έχουν γίνει 3 λάθη. 2 η BDB, 1 η Airball. Ενώ σιγά σιγά συμπληρώνουμε το 1 λεπτό παιχνιδιού. Ο Κυρούδης έχει πάρει 45 το σκύλο του Πολυχρονόπουλου. Θα πατήσει για 2 από τον αγώνα και θα βάλει ο Κυρούδης. Πρώτη 2 πόντι στην αναμέτρηση. Και τώρα ο Χρονόπουλος για τους BDB έχει αφήσει στον Ανέστη. Τσόγκας θέλει να περάσει, το φάουλ έρχεται εκεί από τον Γιώργο Σταμούλη. Επαναφορά από την sideline για τους BDB, πρώτο φάουλ στην αναμέτρηση. Πολύ ωραία η πάσα του Τσόγκα μέσα για τον Καραγιαννίδη, το φάουλ έχει γίνει εκεί από τον Πολυχρονόπουλο. Επαναφορά από τον Χρονόπουλο. Για Χρήσο, Ανέστης είναι άστοχος, ριμπάνωσε στον Καραγιαννίδη, επιθετικό, ειδικεύεται σε αυτά. Αλλά μέσα σε εκείνον, αποστάρει, γυρίζει πολύ ωραία στο δεξί του χέρι, το τελείωμά του δεν είναι καλό, το ριμπάνω το έχει μαζέψει εκεί ο Ρούσος. Για τους Airball, θέλει να απειλήσει, περνάει, δεν τα κατάφερε. Αλλά την έχει μαζέψει ο Ανέστης για τους BDB, ο οποίος έχει δει τον offside Καραγιαννίδη, εκείνος θα σηκωθεί με ένα άνετο τελείωμα για το 2-2. Σαν σε προπόνηση εκεί ο Καραγιαννίδης. Πρώτη πόντη και για τους BDB στην αναμέτρηση. Κυρούτης 45. Περνάει από κάτω, θα σηκωθεί αυτή τη φορά, δεν θα βάλει. Το rebound έρχεται από τον Τσόγκα και τώρα θα κατεβάσει την μπάλα ο Χρονόπουλος για τους BDB, οι οποίοι πριν λίγο σκοράραν πρώτος πόντος στην αναμέτρηση. Ξανά Χρονόπουλος από την πάσα του Ανέστη, εκείνος θα κόψει στην άλλη πλευρά. Ο Τσόγκας μέσα γυρίζει με το κορμί του, η μπάλα έχει βγει εκτός από χέρια Ζούλη. Αλλά 5 δεύτερα απομένουν για τους BDB. Επαναφορά από τη side, από την baseline, ο Τσόγκας εκτοπίζει το Σταμούλη, σηκώνεται αστοχή με ένα δεύτερο, σηκώνεται ο Σταματακόπουλος. Δεν θα μετρήσει το καλάθι, καθώς ήταν εκπρόθεσμο. Το σούτ του δεν είχε βρει στην Στεφάνη, η προηγούμενη προσπάθεια του Τσόγκα. Μπάλα για τους Airball. Μετά την αδυναμία εκδήλωση επίθεση εδώ σε 24 δευτερολέπτων από τους BDB. Ο Ρούσος έχει χώρο και πατάει για δύο. Θα το χάσει το rebound από τον Σταμούλη. Ο Ζούλης βγάζει ξανά στο Σταμούλη. Εκείνος για τρεις. Θα το βάλει. Το τρίποντο στην αναμέτρηση. 5-2 η Airball. Και τώρα η BDB. Χρονόπουλος. Πάει να περάσει από κάτω, κλείνεται και βγάζει ψηλά στον Καραγιαννίδη. Εκείνος από το κέντρο περνάει, έχει κερδίσει το φάουλ νωρίτερα, χαμηλά είναι, δεν μετράει η προσπάθειά του. Την μπάλα τώρα την έχει ο Σταματακόπουλος, Τσόγκας. Βλέπει ωραία το Χρονόπουλο, εκείνος θα περάσει το Ρούσο που είχε πάει για το κλέψιμο, αστοχή. Το rebound του Ζούλη, 3-2 ευνηδιασμός για τους Airball. Ο Ζούλης θα προτιμήσει να μην πάει μέχρι πάνω, να ηρεμήσει το παιχνίδι. Ο Σταμούλης είναι ξανά μόνος του για 3. Θα το πάρει και αυτό και θα το βάλει και αυτό. 8-2 με 2 τρίποντα Σταμούλη απανωτά. Μπροστά η Airball, 6 πλέον. Πολύ καλό ξεκίνημα από εκείνους. Η BDB τώρα με τον Ανέστη. Βγάζει στον Χρονόπουλο, στην κορυφή το σκρίνου Καραγιαννίδη. Ο Χρονόπουλος πατάει για δύο και το βάζει.
έπειτα από το screen του Καραγιαννίδη. 8-4 double score μπροστά, η airball. Η Ρούδης βλέπει στο hype στον Πολυχρονόπουλο, που θα το βάλει και αυτός. Αρκετά εύστοχες και οι δύο ομάδες στο τελευταίο δίλεπτο. Ιδίως η airball. Καραγιαννίδης 45 το μαρκάρι και του κλείνει το σούτ ο Πολυχρονόπουλος. Χρονόπουλος πατήσει για δύο. Είναι άστοχο στο rebound τελικά από τον Ζούλη. Προσπάθησε και ο Καραγιαννίδης να μαζέψει, δεν τα κατάφερε. Ο Ρούσος έχει δει τον Ζούλη που έχει το στρέιλερ, σηκώνεται παραλίγο εκεί. Δεν ευστόχησε, ο Κιλούδης μάχεται και παίρνει το επιθετικό. Γυρίζει ωραία με το σώμα του, το φάουλ χαμηλά. Η αλλαγή. Μανώλης Μούτσος στη θέση του Πολυχρονόπουλου. Επαναφορά με τον Σταμούλη, Γυρούδης. Ο Ζούλης πάει να περάσει, φάουλ του Ανέστη. Δεύτερο τον BDB. Για εκείνους μπαίνουν μέσα οι Κουνάδης και Πολυχρόνης στη θέση των Σταματακόπουλου και Χρονόπουλου. Αλλά 5 λεπτά για το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ζούλης πατάει για 2. Αυτή τη φορά δεν θα τα ευσοχίσουνε. Η airball rebound του Καραγιαννίδη, το tip στην Παραδοσταμπούλη. Ανακτά ο Καραγιαννίδης, πέφτει κάτω και αφήνει στον Κουνάδη. Ο Τσόγκας τώρα έχουν περάσει τη σέντρα, η BDB δεν έχουν αποκούνται για φόδες ερόλυτα. Ωραία η πάσα, φάνταση του Πολυχρόνη. Αλλά βγήκε εκτός γηπέδου. Τσάκαλισε εδώ μεταξύ στη θέση του Σταμούλη. Τώρα θα ψάξουμε την μπάλα. Βρέθηκε η μπάλα. Αναφορά με τον Ανέστη. Κουνάδης έχει βγάλει στον Πολυχρόνη. Είναι 45. Θέλει να πάρει το σκρίν του Καραγιαννίδη. Αυτό δεν θα γίνει, ωστόσο θα ανέβει ο Πολυχρόνης στο ακυροπίδημα εκείνου. Αυτός τον έπαιξε υποδειγματική άμυνα εκεί. Ο Ρούσος έκανε και το deflection, αν είχα καλά. Ο οποίος Ρούσος θα κατεβάσει. Το σκρίν από τον Μούτσο. Ζουλής έχει βγάλει στον Τσάκαλη. Τσάκαλη στην παλαβρίση στα πόδια του Καραγιαννίδη. Ανανόηση του χρόνου επίθεσης των Airball στα 14 δεύτερα. Ρούσος. Το φάουλ από τον Ανέστη. Πρέπει να είναι το δεύτερό του αυτό. Με τον Τσάκαλη να αφήνει στον Κυρούδη. Μούτσος πατάει για 2. Είναι άστοχος, ο Τσάκαλης είναι εκεί για το επιθετικό. Βγει έξω, θα αφήσει στον Κυρούδη. Εκείνος περνάει στο Ζούλη. Ζούλη στα δεξιά, στο χιν και το rebound του Τσόγκα. Θα κατεβάσει ο Πολυχρόνης για τους BDB. Δεν έχουν βρει αρκετές λύσεις μέχρι στιγμής. Έχουν σκοράρει μόλις 4. Το κλέψιμο του Ζούλη εκεί ολοκληρώνει ο Κυρούδης από την πάσα του Κουνάδη. Και τώρα στην άλλη άκρη του παρκέ ο Τσάκαλης πατάει για 2. Αλλά είναι αρκετά άστοχος. Το rebound έρχεται και από τον Κουνάδη. Άλλη μια ευκαιρία τώρα για τον BDB να μειώσουν. Γυρίζει στο δεξί του και αστοχεί ο Καραγιαννίδης. Ο Ζούλης μαζεύει. Σαν κάπου να άνοιξε το παιχνίδι τώρα και να είναι γρηγορότερος ο ρυθμός. Πατάει στο pull-up. Τρίποντο Ζούλη, αστοχή ο Κυρούδης είναι εκεί για να μαζέψει το επιθετικό, αλλά 3 λεπτά για τη λήξη του πρώτου 10 λεπτού. Αστοχή και σε αυτό το τρίποντο ο Κυρούδης. Κουνάδη και τώρα η BDB. Τσόγκας έπειτα από την πάσα του Πολυχρόνη. Βγάζει ψηλά ο Κουνάδη. Πολυχρόνης για 3, θα το βάλει για να μειώσει στους 3. 20 λεπτά πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου πλησιάζουν οι BDB. Ζούλης. Τσάκαλης.
5 είναι ο Ρούσος, πατάει για 3. Είναι καλό το σουτ του, μαζεύει εκεί ο Ανέστης και έχει αφήσει την μπάλα στον Πολυχρόνη, ο οποίος έβαλε το τρίποντο πριν λίγο. Ο Ανέστης σηκώνεται εκεί και το βάζει, για το time out. Επιστρέψαμε το time. Μπάλα για το Σέρμπολ με τον Κώστα Μούτσο να κατεβάσει και να αφήνει στον Δεβετσόπουλο. Τσάκαλης, η πλατή είναι ο Κιούρτης, ο Μούτσος. Κώστας Μούτσος πάντα με την μπάλα, αλλά 5 δεύτερα για το Σέρμπολ. Περνάει από τα αριστερά, περνάει ωραία μέσα, αλλά ήταν φασμένα. Το βλέπουμε που έχει ολοκληρώσει εκεί για το πίδε μπει ο Πολυχρόνης. 1,5 λεπτό για την πρώτη περίοδο. Πολυχρόνης, Χρονόπουλος, συγχωρείτε. Τσόγκας μέσα, το φάουλ από τον Μανώλη Μούτσο. Τέταρτο τον Airball, 19 το σκορ υπέρ εκείνων. Έχουν μειώσει με ένα σερί 5-0 η BDB. Πολυχρόνης, το μαρκάρει και ο Δεβεντζόπουλος. Περνάει ο Πολυχρόνης, το φάουλ από τον Μανώλη Μούτσο. Βολές πρώτη στην αναμέτρηση συγκεκριμένα. Θα τη σουτάρει ο Πολυχρόνης για τους BDB. Κάνει την πρώτη. Ένα λεπτό ακόμη, πολύ ωραία εκεί η πάσα από τον Κώστα Μούτσο. Ας το πει παρόλα αυτά ο Μανώλη Μούτσος και η μπάλα περνά εκτός από τα χέρια του. Στην προσπάθειά του για επιθετικό, αλλά 54 δεύτερα. Η πάσα στον Τσόγκα, κάποια χέρια εκεί στην μπάλα. Απίστευτο το στόπ εκεί από τον Καραχρίστο. Ανακτήνω ωστόσο την κατοχή η BDB, σηκώνεται και αστοχή. Ο Κουνάτης στο rebound από τους Airball. Τι stop έκανε εκεί, τι τάπα έκανε ο Καραχρίστος. Απίστευτος. Το που μπήκε στην αναμέτρηση. Δεβεντζόπουλος. Ένα χάσει εκεί ο Μούτσος ανακτά. Κλείνεται στη γωνία. Βάζει ψηλά για τον Κώστα Μούτσο. Εκείνος ωραία μέσα για τον Καραχρίστο. Η προσποίηση θα σηκωθεί. Άτσαλα στο χεί, το rebound ήρθε ξανά στο χεί. Μαζεύει ο Νικολάου. 10 ολόκληρα δεύτερα για τους BDB. Ο Χρονόπουλος περνάει, πατάει στο πλαπτρίποντο, είναι άστοχος, διπλά του Τσάκαλη, 3 δεύτερα ακόμη. Ο Κώστας Μούτσος θα πατήσει πίσω από τη σέντρα για 3. Το ταβλό η μπάλα, λήξη πρώτης περίοδου, επιστρέφουμε για τη δεύτερη. Δεύτερο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση, μπροστά η Airball με 19. Όχι τόσο υψηλό το σκορ, παρόλα αυτά η Airball ξεκίνησε καλά με ένα 14. Έκανε ένα σερί 0-5. Η BDB, οι οποίοι τώρα υπέβαισαν στο πρώτο τους φάουλ στη δεύτερη περίοδο με τον Πολυχρόνη, έκαναν που λέτε το 0-5 προκειμένου να φέρουν το σκορ, τη διαφορά μάλλον, στον έναν. Ο Τσάκαλης αφήνει στο Σταμούλη, ο οποίος έχει ήδη δύο τρίποντα απανωτά και όλα σχολητά. Αυτή τη φορά δεν θα ευσοχίσει, έπειτα από αυτά τα δύο έχει χάσει δύο. Τώρα η BDB στην πρώτη επίθεση στο δεκάλεπτο. Ο Τούλας, ο οποίος πρωτοεμφανίζεται, αφήνει δίπλα του στον Τσόγκα. Ξανά Τούλας, η μπάλα στον Χρόνη. Πατάει για δύο Νικολάου, είναι άστοχος ριμπάν από τον Τούλα. Πολυχρόνη αφήνει ωραία εκεί για τον Νικολάου. Ξανά Πολυχρόνη, ωραία συνεργασία μεταξύ του. Αστοχή. Άλλο ένα επιθετικό εκεί από τον Τσόγκα. 9 δεύτερα για τους BDB. Τα για δύο Χρονόπουλος αυτή τη φορά θα το βάλουν, επειδή μπήκε θα περάσουν μπροστά. Παραμένει ζωντανό το σερί τους. Το 14 στο 10-11. Για να δούμε αν θα βάλουν φρένο σε αυτούς τώρα οι Airball. Δεβεντζόπουλος έχει αφήσει στον Κώστα Μούτσο. Εκείνος ωραία στο Σταμούλη. Κάποιος τρίπλες στο Σταμούλη. Σηκώνεται εκεί. Ένα δύσκολο τελείωμα, είναι άστοχος. Ριμπάουν τον Νικολάου, πήγε να κλέψει ο Σταμούλης. Ανέκθεσε την μπάλα ο Χρονόπουλος, ο οποίος θα κατεβάσει. Τούλας, το
screen του Τσόγκα δυνατό. Στο pick and roll. Τούλα σηκώνεται γενικά κατά κράτος στους αντιπάλους του. Ο ψηλός στο BDB. 10-13. Στο 9-0 το ενεργό σερί. Τον BDB φάουλ. Τούλα. Καραγιαννίδης θα περάσει εντός. Στη θέση του Γιώργου Πολυχρόνη. Δεύτερο φάουλ από τους BDB. Με σε 2 λεπτά. Ο Ζούλης. Το σκριν του Σταμούλη. Ζούλης αφήνει για τον Σταμούλη. Κόβει πολύ ωραία στην πλάτη της άμυνας. Ο Τσάκαλης γυρίζει πανέμορφο το καλάθι του. Βάζει φρένο στο σερί τον BDB και μειώνει στον έναν. 12-13. Χρονόπουλος θα περάσει αντίθετα από το σκύριο του Τσόγκα. Θα κλειστεί κάτω από τον Μπούτσο και θέλει να περάσει. Σηκώνεται εκεί, φοβερό το τελείωμά του. Βάζοντας κάτω, Χρονόπουλος θα βάλει άλλους δύο πόντους στο δεύτερο. 12-15 μπροστά η BDB. Ο Μπούτσος πήγε να χάσει την μπάλα και την έχασε. Τέλειο Ζούλης από τον Νικολάου. Πήγαν να χάσουν τώρα η BDB. Πρέπει να περάσουν τη σέντρα. Περάσουν στο Τσάκ, ο Τσόγκας. Σταματάει και αφήνει στον Τούλα. Δίπλα του είναι ο Νικολάου. Μέσα για τον Καραγιαννίδη, το μαρκάρι. Ο Καραχρήστος στο δεξί του χέρι. Ο Καραγιαννίδη σηκώνεται για ένα πανέμορφο τελείωμα. 12-17. Αρχίζουν και χτίζουν μια διαφορά τώρα οι BDB. Αντιθέτω του Σέρβολ, οι οποίοι έχουν σκοράρει μόλις 2 αυτά τα σχεδόν 3,5 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο. Δεκάλεπτο αυτό θα έρθει να το σπάσει ο Τσάκαλης μετά αυτό το τρίποντο και από την πάσα του Ζούλη. 15-17. Πολυχρόνης κλείνεται εκεί, ωραία άμυνα τον Airball. Θα μαζέψει την μπάλα ο Καραχρήστος για εκείνους. 3-2 ευνηδιασμός η Airball. Τσάκαλης. Άρχισαν εκεί λίγο η Airball. Σταμούλης θα προτιμήσει να το γυρίσει τελείως στο σετ. Καραχρήστος ωστόσο είναι από κάτω, θα σηκωθεί αδύναμα και θα αστοχίσει το rebound. Έρχεται εδώ τον Καραγιαννίδη, ο οποίος αφήνει απέναντι στον Χρονόπουλο, προσπίζει για τρεις. Τσόγκας είναι μέσα, χάνει την μπάλα στην τρίπλα, ωστόσο έχει γίνει το φάουλ νωρίτερα από τον Γιώργο Σταμούλη. Ο Χρονόπουλος εντός, στη θέση του Καραχρήστου για του Σέρμπολ. Ανέστης για τους BDB στη θέση του Τσόγκα, ο οποίος τώρα θα λάβει και την πάσα από τον Χρονόπουλο. Ο Τούλας, στη μονή είναι ο Νικολάου, ο οποίος πατάει για δύο, θα το βάλει και αυτό. 15-19, πολύ ωραίο το παιχνίδι στη δεύτερη περίοδο. Αρκετά έστωχες και οι δύο ομάδες, οι BDB έχουν αρχίσει και μπαίνουν για τα καλά στην αναμέτρηση. Ο Πολυχρονόπουλος σηκώνεται απίστευτος, τους νικάει όλους στον αέρα και μειώνει στους δύο. 5,5 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Χρονόπουλος έχει χώρο, πατάει για δύο, το βάζει και αυτό. Φοβερός ο Χρονόπουλος αυτό το δεκάλεπτο. Πρέπει να έχει 6. Ζούλης για τους Airball, 17-21. Το παιχνίδι έχει αρχίσει και στροφάρει για τα καλά. Πάλα έχει βρει στο πόδι του Ανέστη. Ο Ρούσος στη θέση του Τσάκαλη για τους Σέρμπολ, ο οποίος θα κάνει και την επαναφορά. Ένα φάουλ η Σέρμπολ, 2 η BDB. Ζούλης είναι ψηλά. Το σκριν του Σταμούλη εκεί, πολύ καλό το timing. Θέλει να περάσει από κάτω ο Ρούσος, κλείνεται από τον Χρονόπουλο, ωραία. Ο Σταμούλης με 5 δεύτερα αφήνει δίπλα του στο Ρούσο, εκείνος για 3 είναι άστοχος. Rebound παραλίγο εκεί από το μέτρο του είδους του Σέρμπολ. Πολυχρονόπουλο και στην άλλη άκρη του παρκέ αξιοποιεί στο έπακρο την πάσα του Ανέστη ο Χρονόπουλος για το 17-23. Βλέπουμε και θεαματικές φάσεις, πολύ ενέργεια και από τις δύο ομάδες, πάρα πολύ ωραία το μάτς μέχρι στιγμής. Ο Πολυχρονόπουλος σηκώνεται, έρχεται εκεί για το pullback, αλλά αστοχή. Ο Σταμούλης rebound του Καραγιαννίδη, θέλει να τρέξει, έχει ανοίξει το παιχνίδι, έχει ανοίξει ο ρυθμός, σηκώνει το Καραγιαννίδη σαν στοχή, το rebound από τον Ανέστη θα εστοχίσει το time out, επιστρέφουμε.
Επιστρέψαμε από το time out. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ανάμεσα σε BDB και Airball. Η BDB είναι μπροστά πλέον με 8. Έχουν καταφέρει να φύγουν λίγο μπροστά. Ωστόσο η Airball καρατοκούν. Ο Ζούλης μπαίνει μέχρι μέσα. Το φάουλ, δύο βολές. Πρώτες βολές στην αναμέτρηση για τους Airball. Με τον Ζούλη να πηγαίνει στη γραμμή. Όχι, εν τέλει δεν είναι βολές, δεν ήταν στην προσπάθεια. Έγινε χαμηλά το φάουλ, με συγχωρείτε. Επαναφορά με το Σταμούλη λοιπόν για το Σέρμπολ. Ο Κυρούδης περνάει με δύο τρίπλες πατάγια, δύο δεν είναι καλό το σουτ του. Μαζεύει ωστόσο εκεί με αυταπάρνηση ο Ζούλης. Σηκώνεται και θα το βάλει. Τους 6. 3:49 για τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Τούλας στη γωνία Οικονόμου. Ματήσει, βγάζει στον Ανέστη και για δύο με ταμπλό. Κάργα εύστοχη η BDB. Έχουν καταφέρει να χτίσουν μια διαφορά την οποία δεν έχουν αποχωριστεί ακόμα. Οι Airball προσπαθούν. Ο Ρούσος εκεί βγήκε σε άλλη ούπα αυτή η προσπάθεια. Για τον Ζούλη δεν ευστόχησε με την πρώτη, ευστόχησε με τη δεύτερη. Μειώνουν και πάλι οι Airball στους 6, 3 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Χρονόπουλος κλείνεται από το Ζούλη στη γωνία. Ο Τούλας πήγε να περάσει μέσα, μπάλα βρίσκει στο πόδι του Κυρούδη. Στη θέση του Τούλα θα μπει ο Νάδης, ο οποίος θα κάνει την επαναφορά. Χρονόπουλος μέσα στον Καραγιαννίδη, γυρίζει στο δεξί του, άστοχος. Rebound εξασφαλίζεται από το Ρούσο. Ευκαιρία για τους Σέρβους να μειώσουν εκ νέου. Ρούσος για τον Ζούλη, περνάει πολύ ωραία. Τι να βγάλει μια πάση για τον Πολυχρονόπουλο, δεν τα κατάφερε. Παλούν αυτή την ευκαιρία οι Airball να μειώσουν και τώρα έχουν την ευκαιρία επίδευτη να αυξήσουν το προβάδισμά τους αυτά τα κρίσιμα λεπτά πριν λήξει το ημίχρονο, ώστε να μπουν με ένα αλφα ηθικό στα αποδυτήρια να ξεκινήσουν το μάτς μετά ο χρόνο που αυτή τη φορά δεν θα το βάλει, έχει βάλει ήδη τρία τέτοια. Αυτή τη φορά δεν θα είναι εύστοχος ο Ζούλης, τώρα βλέπει διάδρομο, περνάει από κάτω, σηκώνεται με το reverse layup. Φοβερός ο Ζούλης, το έχει πάρει προσωπικά, πάρει πατριωτικά, 23-27, δύο λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Τρία φάουλ έχουν οι BDB, ένα μόλις η Airball, για να δούμε πώς θα το εκμεταλλευτούν. Χρονόπουλος δίπλα του για τον Ανέστη, περνάει, εκείνος σηκώνεται, ένα δύσκολο τελείωμα, είναι άστοχος, ο ίδιος μαζεύει από τις κόντρες. Καραγιαννίδης για τρεις, αστοχή και εκείνος, καλό ήταν το σούπι, μάζεψε ο Σταμούλης. Τώρα ο Ρούσος για τους Airball. Ζούλης θα πατήσει κατευθείαν για τρεις, δεν είναι εύστοχος, το ριμπάνο το μαζεύει και ο Οικονόμου και ο Χρονόπουλος θα οργανώσει μια από τις ίστατες επιθέσεις τον BDB στο ημίχρονο. Μέσα η μπάλα για τον Καραγιαννίδη και πάλι εκείνος γυρίζει πάρα πολύ ωραία. Τέλειο το goal foul του. Πάει στη γραμμή για τη συμπληρωματική του. Τρίτο foul. Κωνσταμούλη. Ένα πριν τη λήξη. Στη θέση του Σταμούλη μπήκε ο Λεβεντζόπουλος. Κάνει τη συμπληρωματική του ο Καραγιαννίδης. Έχουν και το Λουσμπολ Φάουλ. Δεν έχουν βάλει κάποια πολύ μέχρι στιγμή στην BDB. Έχουν 0 στις 3. Χρονόπουλος στην επαναφορά. Πολύ χρονόπουλος στην επαναφορά. Αφήνει στον Ρούσο. Θέλει να περάσει. Κλείνεται πολύ ωραία η Γιάννη Αντουνάδη. Λεβεντζόπουλος στην κορυφή.
σαν άρουσος, περνάει από κάτω, σηκώνεται το στόπ εκεί από το Χρονόπουλο. Μπάλα παραμένει στο σέρμπολ. Πολύ Χρονόπουλος ψηλά για τον Κυρουδί. Μέσα για τον Ρούσο, γυρίζει με 4 δεύτερα είναι άστοχος. Ριμπάουντ του Καραγιαννίδη, ο οποίος θέλει να τρέξει. Περνάει το Δεβετζόπουλο. Θέλει να ανέβει, αφήνει πανέξυπνα δίπλα του για τον Κουνάδη. Άλλο ένα καλάθι και φάουλ. Και μπροστά πλέον με 8 η VDB. Πλήρωσαν τα καλάθι στην αμυνά τους. Είναι η airball. Στις δύο αυτές τις τελευταίες φάσεις, προηγουμένως με τον Καραγιαννίδη, τώρα με τον Κουνάδη. Φάση η οποία αποτελεί προϊόν του Καραγιαννίδη, εκεί σε έβαλε την ασίς. Οι βολοί μπήκανε νωρίτερα. Μέσα η θέση του BDB. Στόχισε ο Κουνάδη στο λάθος από τους Σέρμπολ. Έχει κλέψει ο Καραγιαννίδης τελευταία 40 δεύτερα στο ημίχρονο. Καραγιαννίδης περνάει κανά τον Δεβετζόπουλο. Μέσα η μπάλα για τον Κουνάδη. Σηκώνεται και ο Πολυχρονόπουλος. Κοίταξε για την τάπα, ωστόσο δεν σηκώθηκε, έκανε την προσποίηση εκεί ο Κουνάδης. Τρίτο φάουλ του Πολυχρονόπουλου στη θέση του ο Μανώλης Μούτσος. 14 δεύτερα για τους BDB, οι οποίοι τώρα έχουν την επαναφορά. Καραγιαννίδης για τον Χρονόπουλο, περνάει από κάτω ο Χρονόπουλος, πατάει για δύο με ταμπλό, είναι άστοχος αυτή τη φορά. Ριμπάουντ από ποιον, από τον Ρούσο. Τελευταία 20 δεύτερα, όλα τον έρμπολ. Σταματάει ο Ρούσος από τον τρυπόντου, ο Ζούλης στη 45. Βλέπει τις κινήσεις των συμπαικτών του, αλλά 10 δεύτερα. Πάει για όλη την επίθεση. Περνάει, αφήνει στον Μανώλη Μούτσο. Εκείνος κλείνεται. Ο Κυρούδης περνάει με ένα δεύτερο. Δεν προλαβαίνει να κλείνει κάποια επίθεση. Έχουμε ημίχρονο 23-31 μπροστά η BDB. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο. Επιστροφή για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Μπροστά η BDB. Τώρα έχουμε και την μπάλα. Με 31-23 τον Airball. Οι οποίοι αμήνονται, το φάουλ νωρίς από τον Ρούσο πάνω στον Χρονόπουλο. Επαναφορά από την base για τους BDB, πιάνουν στον ύπνο την άμυνα των Airball και τους τιμωρούν. Η διαφορά σε διψήφιο για πρώτη φορά, ο Ανέσης χωράρει έπειτα από την πάσα του Χρονόπουλου. 33-23 μπροστά η BDB. Κυρούδης. 45, βλέπει ψηλά το Ζούλη, δίπλα το Τσάκαλης για 3, αστοχή, rebound από τον Χρονόπουλο, ο οποίος έχει δει στην αλεκτροανέστη κόβη την πάσα αυτή ο Τσάκαλης. Ο Ζούλης ανεβαίνει, αφήνει πανέμορφα την μπάλα εκεί στον Κυρούδη, είναι μια behind the head πάσα, φοβερή η φάση, γενικά έχουμε δει πολύ ωραίες φάσεις απόψε. 3-25, μειώνουν οι airball. Χρονόπουλος. Το λάθος, κλέβει ο Μανώλης Μούτσος. Και τώρα ο Ρούσος στον εκνηδιασμό. Αφήνει μια behind the back στον Τζάκαλη. Μπάλα έχει βρει σε σώματα BDB, συγκεκριμένα σε εκείνη Τσόγκα, αν είδα καλά. Στην πλάτη του Ρούσος. Βλέπει πολύ ωραία το κόσμο του Κυρούδη, σηκώνεται δύο γολές. Πρώτος στον έρμπολ στην αναμέτρηση. Ευκαιρία για εκείνους να μειώσουν εκ νέου. Χάνει την πρώτη ο Κυρούδης. Κάνει και τη δεύτερη. Μπήκα μία βολή στην αναμέτρηση μέχρι στιγμής. Φάουλ εκεί χαμηλά από τον Κυρούδη, από τον Χρονόπουλο. Σε πόδι βρήκε μάλλον. Πέρασε ξανά στο σέρμπολ ο Κυρούδης.
Στο πουθενά. Βάλε και τους BDB. Με τον Νικολάου να αφήνει στον Χρονόπουλο να κατεβάσει. Σταματακόπουλος έχει αφήσει στον Νικολάου. Είναι μέσα στον Τσόγκα. Τάει για δύο και βάζει ένα φοβερό σου. Ο Χρονόπουλος με άμυνα κρεμασμένη κυριολεκτικά πάνω του. 35-25. Ο Ρούσος για τον Τσάκαλη. Στην κορυφή ο Κυρούδης. Περνάει από τα δεξιά, πατάει για δύο, είναι άστοχος. Το ριμπάουντ το μαζεύει εκεί ο Σταματακόπουλος. Και το Ροανέστη για τους BDB είναι μόνος του εκείνα δύο τεσσάρων. Airball κλείνεται και από Κυρούδη και Τσάκαλη. Βγάζει στον Χρονόπουλο, εκείνος πατάει για τρεις, είναι άστοχος. Το ριμπάουντ από τον Ρούσο. Είναι πίσω σε αυτή τη φάση παίχτες των BDB. Ακολούθησαν τον ευνηδιασμό. Ο Ρούσο στη 45. Περνάει στο κόσμο του Ζούλη. Εκείνο το κέρλ αφήνει για τον Μανώλη Μούτσο. Σηκώνεται εκείνο να τα βρίσκει στο δοκάρι που λέμε. Γυρίζει ξανά. Αστοχής και πάλι επίτα από το rebound του. Το επιθετικό Τσόγκα τώρα. Επίτα από την πάσα του Χρονόπουλου χάνει την μπάλα και μαζεύει ο Κυρούδης. Κυρούδης αφήνει στο Ζούλη. Προσποίηση για πάσα. Καλά και φάουλ. Πολύ ωραίος ευνηδιασμός με τον Ζούλη να πρωταγωνιστεί. Να ευστοχεί και να μειώνει σαν ως 8. Πολυκρόνης περνά στη θέση του Ανέστη. Μια βολή για τον Ζούλη. Χάσει και εκείνος, ριμπάνω από τον Τσόγκα. Τέσσερις βολές χαμένες για τους BDB, τρεις για τους Airball, δεν έχουμε βάλει καμία. Μια ομάδα, το λάθος από τους BDB. Ρούσο σε γυρίζει τον Ζούλη, σηκώνεται, μειώνει εκ νέου. 35-29, time out, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε το time out των BDB. Έχουν μειώσει στους 6 Airball. 6,5 λεπτά πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Νικολάου αφήνει για το Σταματακόπουλο στη γωνία. Χρονόπουλος στον αγώνα πατάει ο Πολυχρόνης και το βάζει. Μεγάλη ευστοχία στα σουτάκια υπάρχει απόψε, τόσο από το δίποντο όσο για τον δίποντο, κυρίως από το δίποντο και κυρίως από τους BDB με Πολυχρόνη και ιδιαίτερα τον Χρονόπουλο. Πολυχρόνης πατάει και ευστοχή για δύο, άλλο ένα διποντάκι από αυτά που λέγαμε. Ξανά στους 6 διαφορά, δεν αφήνουν οι Airball τους BDB να ξεφύγουν. Πολυχρόνης βγάλε την μπάλα στο Χρονόπουλο. Χρονόπουλος ψάχνει και βρίσκει τον Νικολάου. Ο Νικολάου πανέμορφα εκεί βλέπει το πόσο τον Πολυχρόνη. Εκείνος δεν ολοκλήρωσε την κίνησή του. Έκλειψε ο Ρούσος αν ήταν καλά και τώρα είχε γίνει στην μπάλα. Αφήνει στη γωνία για τον Τσάκαλη, ο οποίος είναι μόνος του για τρεις. Αστοχή, rebound του Τσόγκα, πήγε να μπει σπίνα και να μαζέψει. Να κλέψει μάλλον την μπάλα ο Ρούσος, ακόμα το κάνει. Κατάφερε Χρονόπουλος. Αλλά 5-15. 8 δεύτερα για τους BDB. Μπάλα μέσα στο Τσόγκα, το φάουλ από τον Μανώλη Μούτσο. Τρίτο του ήτανε. Χρονόπουλος για τον Νικολάου στην επαναφορά. Σταματακόπουλος. Πολυχρόνης, θα πατήσει με τα νέα τρίπλα για τρεις, αστοχός. Βιάζει με το σούτ του, μαζεψε ο Κώστας Μούτσος. Ευνηδιασμό ο ίδιος, θα το γυρίσει στο σετ. Ανεβαίνουν Μούτσος και Δεβετζόπουλο για το σκριν. Υπάρχει το αμυντικό φάουλ. Ως τον Μανώλη Μούτσο από τον Σταματακόπουλο. Δεβετζόπουλος για τον Κώστα Μούτσο.
Ο Ρούσος πατάει για τρεις, αστοχή. Το rebound του Καραγιαννίδη. 4,5 λεπτά πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Λιχρόνης. Νόπουλος για τον Καραγιαννίδη, Δεβετζόπουλος στο φάουλ. Επαναφορά για τους BDB. Νάδης βρίσκει τον Πολυχρόνη, εκείνος άλλο ένα δίποντο, αστοχή. Rebound εκεί, φοβερό rebound από τον Καραγιαννίδη. Επιθετικό έβγαλε στον Πολυχρόνη και συνεχεία κέρδισε το φάουλ. Για τους Airball, οι οποίοι τώρα έχουν την μπάλα, οι BDB έχουν την μπάλα, με συγχωρείτε. Χρονόπουλος στην επαναφορά. Συντάει για τον Πολυχρόνη. Λάθος εκεί. Λέει ο Μπούτσος και φέρνει την μπάλα τα χέρια. Ανακτούν κατοχή οι BDB, 31-37, εκείνη μπροστά. 4 φάουλ έχουν οι Airball, 3 οι BDB. Πολυχρόνης. Μέσα για τον Τσόγκα, γυρίζει από κάτω εκείνος, τέλειο το τελειωμά του, απίστευτο. Άφησε την μπάλα και με τα δύο χέρια ανάποδα, πολύ δύσκολο το τελειωμά του. Τώρα είναι να φανεί εύκολο. 31-39. Σταμούλης, περνάει για τον Κώστα Μούτσο. Στη γωνία είναι ο Ρούσος, περνάει το κέντρο, θα σηκωθεί εκεί με ένα αριστερό τελείωμα. Δεν θα το βάλει ο Καραγιαννίδης, έχει μαζέψει, κοντεύει να χάσει την μπάλα. Δεν θα γίνει αυτό, ο Καραγιαννίδης ανακτά. Και τώρα είναι στον ευνηδιασμό, αφήνει λαχασμένα. Και κλέβει την μπάλα ο Σταμούλης, ο Μουτσός, δεν θυμάμαι. Ο Δεβετζόπουλος τώρα. Για το Σέρμπολ, το στόπ στα ίσα από τον Χρονόπουλο. Ο οποίος τώρα περνάει μέσα στον Καραγιαννίδη και όσο έχει εύκολο έργο κάτω του καλάθι, ξανά στους 10 η διαφορά, το time, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε από το time out των Airball, οι οποίοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο. 41-31, θα πηγαίνει τόσο καλά αυτό το δεκάλεπτο. Αντιθέτως οι BDB έχουν βρει τις λύσεις. Καραχρήστος ψάχνει και βρίσκει το Σταμούλη. Μαρκάρει ο Χρονόπουλος, ο Πολυχρονόπουλος για δύο. Δεν θα το βάλει, ριμπάου του Καραγιαννίδη. Πατάει, πάει να πείσει εκεί για τον Τούλα. Το επιθετικό φάουλ του Καραγιαννίδη, 2-23 πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. 4 φάουλ για τις δύο ομάδες, δεν έχει καμία να δώσει. Κυρούδης, το σκρίν εκεί πολύ καλό, φριζάρει τον αντίπαλό του. Κυρούδης στο στόπ εκεί από τον Καραγιαννίδη, πάνω στον Κυρούδη. Και μπάλα αλλάζει χέρια, περνά σε εκείνα τον BDB. Σηκώνεται και αστοχεί ο Τούλας, μαζεύει ο Σταμούλης. Ζούλης, περνάει ωραία εκεί τον Καραγιαννίδη με μια ωραία προσποίηση. Φτάνει μέχρι κάτω, φυλέξουν εκεί από τρία άτομα, ξανά ο Ζούλης εναντίον όλων. Φάουλ από τους BDB. Είναι πολλές αυτού που έχουν συμπληρώσει. Δύο βολές για τον Ζούλη, ευκαιρία να βάλει την πρώτη βολή του παιχνιδιού, την πρώτη εύστοχη βολή του παιχνιδιού. Να δούμε, θα στοχίσει και τώρα. 4 καμένες βολές από το Σέρμπολ, όλες στο τέταρτο. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο τρίτο δεκάλεπτο. Θα βάλει τη δεύτερη πρώτη εύστοχη βολή της αναμέτρησης. Το επίτευγη δεν έχουν σπάρει ακόμα στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί γίνεται ο λάθος από τον Τούλα. Μπάλα για τους Airball, ευκαιρία σε αυτούς να μειώσουν εκ νέου λίγο πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. 1-40, 1-35 για τον Κυρούδη.
για να κλέψει εκεί την μπάλα ο Κουνάτης, δεν τα κατάφερε. Ο Μούτσος θα σηκωθεί και θα στοχίσει η rebound του Τσόγκα. Και τώρα ο Τούλας, τελευταία 38 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Τούλας αφήνει ωραία τον Κουνάτη και σηκώνεται για στοχή. Μαζεύει το rebound ο Τσάκαλης. 43-32 μπροστά. Η BDB. Πολυχρονόπουλος για τον Τσάκαλη. Αλλά 10 δεύτερα για τους Σέρβολα, αλλά 18 για το τρίτο δεκάλεπτο. Αστοχή ο Καραχρήστος, μαζεύει ο Τούλας. Αλλά 10 δεύτερα επί δεν πει. Είναι καλά και ο Πολυχρονόπουλος, ωστόσο ο Τσόγκα στην άλλη άκρη. Έχει δει τον Ινάδιο που είναι αστοχή. Λοιπόν του Τσάκαλη. Και τέλος την τρίτη περίοδο. Επιστρέφω σε λίγο για το τέρμα και τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Επιστρέψαμε για το τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Η Airball τώρα με την μπάλα, από τους οποίους παρατηρώ ότι λείπει ο Σταμούλης και ο Ρούσος, έχουν βοηθήσει αυτή τη στιγμή λογικά τον Ζούλη να γυρίσει, να πάει σε κάποιο νοσοκομείο. Ελπίζουμε πάντως να είναι καλά, όπως είπαμε πριν. Τα περαστικά μας τον Ηλία Ζούλη ήταν σίγουρα ένα γεγονός που ισχίασε όλη αυτή η αναμέτρηση, και οι τραυματισμοί είναι σίγουρα αρκετά κακό να συμβαίνουν και σίγουρα κανείς δεν το θέλει. Δυστυχώς τα έχει και αυτά ο αθλητισμός. Δυστυχώς ο Κυρούδης έχει αστοχήσει το μεταξύ σε ένα δίποντο. Σηκώνει το Καραγιαννίδη στην άλλη άκρη του παρκή και κερδίζει δύο βολές. Πρώτες βολές για τους BDB στο δεύτερο ημίχρονο. Χάνει την πρώτη ο Καραγιαννίδης. Πάνω από τους Airball, πείτε δεν έχουν εισαγήσει σε καμία βολή. Είναι 0-6 στην αναμέτρηση. Πολυχρονόπουλος πατάει για 3 για τους Airball. Να μια ενδιαφέρουσα τροπή που παίρνει τώρα το μάτς. Για να δούμε. Διαφορά στους 8. Τσόγκας. Μέσα η μπάλα, γυρίζει ο Ανέστης, δεν είναι καλό το τελειώμα. Μαζεύει ο Τσάκαλης. Για να δούμε τώρα, η Airball με τον Κώστα Μούτσο. Τσάκαλης, ξανά Μούτσος. Θέλει να περάσει, το κάνει πολύ ωραία εκεί. Αφήνει λανθασμένα την μπάλα και κλέβει ο Τούλας. Κλείνωσε εκρηκτικά, θέλει να βγει στον ευθυδιασμό. Κλείνεται, περνάει την μπάλα στον Ανέστη. Κλείνωσε λανθασμένα, δίνει στον Κώστα Μούτσο. Άλλη μια ευκαιρία για τους Airball εδώ. Να μειώσουνε. Ο Τσάκαλης. Κώστας Μούτσος. Αλλά μέσα για τον Καραχρήστο. Εκείνος με ένα υπόγειο τελείωμα μειώνει εκ νέου. Στους 6 πλέον η διαφορά. Και έχουν άπλετο χρόνο οι Airball να φέρουν τούμπα την κατάσταση. Αλλά 7,5 κοντά συγκεκριμένα. Ο Τούλας. Άλλο ένα λάθος από τους BDB, κλέβει ο Τσάκαλης. Στον ευνηδιασμό απέναντι στον Ανέστη, εκείνος έμπειρα διώχνει την μπάλα τα χέρια του Τσάκαλη. Στη θέση του Τούλα θα μπει ο Χρονόπουλος. Τσάκαλης στην επαναφορά, αφήνει στον Κώστα Μούτσο. Εκείνος περνάει τον Πολυχρόνη. Στην άλλη άκρη για τον Τσάκαλη και τους γιατρείς αστοχή. Μαζεύει και αφήνει πανέμορφα στον Καραχρήστο. Μειώνει στους 4 η Airball. Φοβερή Airball. Έχουν φέρει την κατάσταση σε πολύ διαφορετικό σημείο από ό,τι ήταν πριν λίγο. Το φάουλ εδώ μεταξύ από τον Καραχρήστο.
επιδεμεί τώρα με τον Φρονόπουλο. Ο Ριτρώνης για τον Τσόγκα. Την μπάλα στον Ανέστη. Εκείνος θα σηκωθεί, έχει δεχτεί το στόπ από τον Τσάκαλη, αν είναι καλά. Φρονόπουλος για τον Τσόγκα. Προσποίηση, περνάει, σηκώνεται αστοχή. Ο ίδιος το επιθετικό. Αστοχή ξανά, μαζεύει ξανά το επιθετικό. Τσόγκα, απίστευτο εκεί το στόμα τον Πολυχρονόπουλο. Με πυγμή, με πάθος. Πετάει την μπάλα έξω με ένα φοβερό χαστούκι στην μπάλα. Απίστευτος εκεί ο Πολυχρονόπουλος. Τι έχουμε δει απόψε και από τις δύο ομάδες. Φοβερές φάσεις. Ένα πολύ ωραίο μάτς. Το οποίο δεν θέλει να τελειώσει. Πατάει για τρεις ο Χρονόπουλος. Άστοχος. Και μπάλα για τους Airball. Ευκαιρία να μειώσουν εκ νέου. Για να δούμε. Ο Κυρούδης αφήνει για τον Μούτσο, ο οποίος θα το βάλει και αυτό. Απίστευτη Airball. Στους δύο η διαφορά. Έχουν καταφέρει να φέρουν τούμπα το μάτς. Να μειώσουν στους δύο και να επιστρέψουν στην κατάσταση που ήταν στο πρώτο δεκάλεπτο. Πατάει για τρεις, για μία ανάσα. Τον BDB, ο Πολυχρόνης και αστοχή. Η Airball με τον Κυρούδη. Εκείνος περνάει για τον Τζάκαλη. Κάνει την πάσα του Κυρούδη. Σωστά θα ηρεμήσει το παιχνίδι και θα βγάλει στον Μούτσο στην κορυφή. 10 δεύτερα ακόμη για τους Airball. Πατάει ο Μούτσος για τρεις. Θα το βάλει, φοβερός ο Μούτσος. Απίστευτη Airball στον έναν η διαφορά πλέον υπέρ των Airball. Και έχουμε το time out τον BDB. Επιστροφή σε αυτό το τρελό match. Έχουν περάσει ξανά μπροστά οι Airball. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο είναι ξανά σε θέση οδηγού. Άλλο ένα λάθος εδώ μεταξύ από τους BDB. Εποφελείται ο Πολυχρονόπουλος και τώρα ο Κυρούδης. Από το λάθος του Πολυχρόνης σηκώνεται ο Κυρούδης και δέχεται εκεί το stop. Τον Ανέστη αν τα καλά. Για να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό το τρελό σερί που έχουν οι Airball. Στη γωνία είναι ο Μούτσος. Θέλει να πάρει το σκρίνα από τον Καραχρήστο. Πάντα Μούτσος δίπλα το Πολυχρονόπουλος. Ο Τσάκαλης πατάει για τρεις. Είναι άστοχος. Το ριμπάνο του Χρονόπουλου. Λιγότερο από 5 λεπτά. Άλλο ένα λάθος εκεί. Όχι, ο Καραγιαννίδης εποφελείται και αστοχή. Το rebound μαζεύεται εκεί από τον Καραχρήστο. Για να δούμε αν οι Airball θα διευρύνουν εδώ τώρα το προβάδισμά τους με τον Μούτσο. Κυρούδης θα πατήσει για δύο. Αστοχή και εκείνος. Το rebound του Ανέστη. Χρονόπουλος με αντίπαλο τον Κυρούδη. Αφήνει δίπλα στον Καραγιαννίδη, έχει χώρο για τρεις. Το σκέφτεται, αφήνει εν τέλει μέσα στον Τζόκα, ο οποίος δεν θα σπαταλήσει δευτερόλεπτο και θα ευστοχίσει. Περνάνε μπροστά και πάλι BDB. 4 λεπτά πριν τη λήξη. Δύο φάουλ έχουν οι Airball. Κανένα μέχρι στιγμής η BDB. Για να δούμε πώς θα τα εκμεταλλευτούν αυτά τα φάουλ που έχουν να δώσουν οι δύο ομάδες. Ιδίως η BDB. Κυρούδης πατάει για τρεις. Ξανά στο φοσούτ από τους Airball. Μπείτε μπει τώρα με τον Τσόγκα. Φύνει για τον Καραγιαννίδη. Τα βήματα εκεί μου. Κυρία για τους Airball να ξαναπεράσουν μπροστά. Κώστας Μούτσος αφήνει στον Πολυχρονόπουλο και γίνεται ξανά στον Κώστα Μούτσο. Για να δούμε τα τελευταία δραματικά λεπτά. Πολυχρονόπουλος, Τσάκαλης, 10 δεύτερα ακόμη για τους Airball. Ο Μούτσος περνάει από κάτω, κλείνεται εκεί ωραία τον Ανέστη. Αλλά 3 δεύτερα το λάθος, ο Καραγιαννίδης έχει μαζεύσει από το deflection του Ανέστη. Φάουλ του Καραχρήστου. Τρίτο τον Airball, έχουν άλλο ένα να δώσουν. Χρονόπουλος επαναφορά μέσα για τον Καραγιαννίδη. Το κλέψιμο εκεί από τα χέρια του Καραχρήστου. Την μπάλα στα χέρια του Κυρούδη και το φάουλ εν συνεχεία από τον Χρονόπουλο. Πρώτο τον BDB στο τέταρτο δεκάλεπτο. Πολυχρονόπουλος αφήνει στον Κώστα Μούτσο.
screen εκείνου, Τσακάλης για τον Κιρούτη στη γωνία, να γυρίσει το κορμί του, θα ευστοχίσει. 45-46, αλλάζει ξανά χέρια το προβάδισμα. Χρονόπουλος για τους BDB, ο Τσόγκας. Μέσα τον Πολυχρονόπουλο, αστοχή ο Τσόγκας, μαζεύει, αστοχή ξανά, ξανά μαζεύει το στόπ από τον Μούτσο, άλλο ένα επιθετικό rebound από τον Τσόγκα, μάζεψε τρία σερί, κέρδισε εν τέλει το φάουλ. Είναι δύο βολές για εκείνον. Τέταρτο ήταν έργο, δεν έχουν άλλο να δώσουν. Αντιθέτως, τρία να δώσουν ακόμα οι BDB. Βάζει την πρώτη εψόγκα. Πρώτη εύστοχη βολή των BDB. Έπειτα από 37,5 λεπτά παιχνιδιού. Θα βάλει και τη δεύτερη. Τώρα που τις χρειάζονται, τις έβαλαν οι BDB. 46-47, ξανά μπροστά εκείνη. Κώστας Μούτσος στη γωνία για τον Κιρούντι στην κορυφή. Ο Πολυχρονόπουλος για τρεις. Θα το χάσει αυτή τη φορά. Ριμπάουντ του Τσόγκα. Χρονόπουλος έχει αφήσει στην άλλη άκρη για τον Καραγιαννίδη. Πατάει για τρεις. Αστοχή. Ριμπάουντ ωστόσο από τον Ανέστη. Δύο λεπτά για τη λήξη. Χρονόπουλο στο λάθος από τα χέρια του Μούτσου, η μπάλα στα χέρια του Καναχρήστου και τώρα σε εκείνα του Κιρούδη. 3-2 ευνηδιασμός, λάθος από τον Κιρούδη, εποφελείται από τις κόντρες ο Τσόγκας. Χρονόπουλος έχει περάσει στον Νικολάου, εκείνος θα βγάλει ψηλά στον Τσόγκα. Ναι, εντός του τρυπόντου ο Χρονόπουλος. Καραγιαννίδη στην κορυφή, προσποίηση για τρεις, μπαίνει μέχρι μέσα, σηκώνεται και το βάζει. 49-46. Μπροστά η BDB. Κιρούδης για τον Πολυχρονόπουλο. Ποστάρι, γυρίζει άστοχος. Καραγιαννίδης έχει μαζέψει. Το λάθος εκεί ο Χρονόπουλος έδωσε στον Ανέστη, εκείνος δεν κοίταζε. Μπάλα στα χέρια των Airball μετά το time out. Επιστρέψαμε για το τελευταίο 1 λεπτό και 19 δευτερόλεπτα. Μπροστά η BDB με 49-46. Η Airball τώρα με τον Μούτσο. Περνάει από κάτω, αφήνει μέσα για τον Καραχρήστο. Δύο βολές. Στη γραμμή ο Καραχρήστος. Πρώτη του επίσκεψη για απόψε. Δύο φάουλ η BDB πλέον. Έχουν άλλα δύο να δώσουνε. Χάνει την πρώτη ο Καραχρήστος. Βάζει τη δεύτερη ωστόσο, η διαφορά στους δύο, 49-47 η BDB, οι οποίοι τώρα έχουν την κατοχή. Καραγιαννίδης από τη βάση του Χρονόπουλου. Τελευταίο λεπτό. Το μαρκάρι ο Πολυχρονόπουλος. Θα πατήσει αστοχή για δύο, το rebound στο δική από τον Χρονόπουλο, ανανεώνεται το χρόνο της επίθεσης. Τον BDB, 10 δεύτερα ακόμη για εκείνους. Χρονόπουλος, το screen του Τσόγκα, αλλά 5 δεύτερα. Μέσα για τον Καραγιαννίδη, γυρίζει με ένα δεύτερο αστοχή στο πούτμπακ εκεί. Δεν τα καταφέρνει ο Ανέστης, άλλο ένα επιθετικό εκεί από τους BDB, 30 δεύτερα που μένουν. Τσόγκας, στη γωνία ο Χρονόπουλος. Ξανά Τσόγκας. Αλλά 4 δεύτερα, Τσόγκας πατάει από μακριά για 3. Παραλίγο να βάλει ένα φοβερό τρίποντο. Τελευταία 15 δευτερόλεπτα, όλα τον Airball. Για να δούμε, έχουν φάουλ οι BDB. Ο Κιρούδης περνάει στον Κώστα Μούτσο. Εκείνος πατάει για 3 για το μάτς, είναι άστοχος. Και η μπάλα καταλήγει εκτός από τα χέρια του Ανέστη. Αλλά 7 δεύτερα. Για να δούμε, δραματικά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Τσάκαλη στην επαναφορά για τους Airball. Ο Κιρούδης στη γωνία. Περνάει από κάτω, αφήνει την μπάλα. Ο Μούτσος στο φάουλ. Με ένα δεύτερο απομένει. Επαναφορά από τη sideline για τους Airball.
ένα δευτερόλεπτο. 49-47 μπροστά η BDB. Τσάκαλη στην επαναφορά για τους Airborne. Περνάει ο Πολυθρόνοπουλος, σηκώνεται. Έχουμε τη λήξη του αγώνα, ενός φοβερού αγώνα. Παραλίγο οι Airborne να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή. Είναι το στέλνανε εδώ στην παράταση. Το δεν έγινε με 49-47. Κερδίζουνε οι BDB. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε με τη σε αυτή μαζί μου. Σας εύχομαι καλή συνέχεια.